είπε δίπλα μας τον κύριο Βίτσα, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής σήμερα σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκοψε την Σουλεϊμάν με αυτόν τον πραξικοπηματικό τρόπο από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξεκινάς από τον πρωταγωνιστή της ημέρας. Αν δεις τις εφημερίδες, πρωτοσέλιδο είναι ο κύριος Βίτσας παντού σήμερα. Έτσι δεν είναι? Να μας πει, να μας πει πώς έγινε. Εγώ σαν δημοσιογράφος τώρα σου μιλάω. Να μας πει πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αυτή η βαθύτατη προσβολή, η ρατσιστική προσβολή εναντίον όλων των Ελλήνων Ρωμά. Και ειδικά μάλιστα αυτών στην Θράκη. Κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Οι οποίοι αυτοί στη Θράκη. Θα σας απαντήσω γιατί με εγκαλέσατε. Ας πούμε αντιστέκονται στην τουρκική προπαγάνδα. Οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτούς που θέλουν να τους επιβάλλουν μια τουρκική συνείδηση. Όταν ο κύριος Χριστόπουλος, ο σύντροφος του κυρίου Βίτσα, ο οποίος επαναλαμβάνω, ο κύριος Βίτσας, ο ρόλος του ήταν αυτός. Δεν τον κατηγορώ προσωπικά τον άνθρωπο. Όταν ήταν αυτός ο οποίος σε μια κεντρική επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ 150 ψηφίσαν υπέρ. 4 ψηφίσαν κατά της υποψηφιότητας της κυρίας Σουλεϊμάν. Γελάτε κύριε Βίτσα. Εσείς οι οποίοι, εσείς εδώ ο ίδιος μου λέγατε. Και τελειώνω. Εσείς ο ίδιος εδώ μου λέγατε. Εσείς ο ίδιος μου λέγατε. Κύριε Βίτσα, άμα είναι τιμή, εντάξει. Οπότε συνεχίστε. Ναι, θα συνεχίσω. Εσείς κύριε Βίτσα εδώ πέρα. Εσείς κύριε Βίτσα εδώ πέρα, σε αντιπαράθεση την οποία είχαμε σε αυτό το φιλόξενο στούντιο του κυρίου Παπαδάκη, λέγατε και εκόπτε στο υπέρ των δημοκρατικών διαδικασιών. Εγώ ερχόμουν πάλι εδώ, ήμασταν τότε που ήμασταν, νομίζω με τον κύριο Βίτσα ήμασταν. Πάλι εδώ πέρα. Όταν είχαν βγει οι οικονομολόγοι. Θες να σου πω για τον κύριο Βαρουφάκη, θες να σου πω για τον κύριο Κατούγκαλο και τον Χρυσόγεννο, οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα δήθεν αντικειμενικά και μας εκφέραν αντικειμενικές απόψεις και επιστημονικές, όχι μόνο σε σένα. Έτσι προς Θεού, ίσα ίσα, εσύ ψεύδεσαι και λιγότερο. Με την ιδιότητα, με την καθηγητή σταγματικού δικαίου ήταν. Καθηγητές! Τόσο καιρό ήταν. Μα και το Σοκυρέλη έφερνα και το Δημητρόπουλο έφερνα. Αλλά αυτοί δεν κατέβηκαν με ψηφοδέλτια. Πέσαν οι μάσκες, Γιώργο Παπαδάκη, και πέσαν χάρη και στις εκπομπές σας. Αυτό πρέπει να το πούμε.